Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Κι όλοι αβες φίλοι, μόλις ζουν τριφύλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε και τρανέ. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έγινα Παναθηναϊκός. Κανείς στην οικογένειά μου δεν ασχολιόταν με τα σπορ, δεν υποστήριζε κάποια ομάδα, οπότε μάλλον από γεννησιμίου μου γεννήθηκα Παναθηναϊκός. Πώς έγινε δεν το ξέρω. Είναι τρελό. Την πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο ήταν την ΑΕΚ και μάλιστα στη θύρα 21, στους original. Ήταν ένας φιλικός, νομίζω με κάποια ομάδα από την πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Τη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβα να τη δω. Τον Παναθηναϊκό κανονικά ξεκίνησα να τον βλέπω μετά το 80 που ζούσα πια στην Ελλάδα και πήγαινα στο γήπεδο και μπορούσα να πάω και μόνος μου. Οι θύρες που πήγαινα ήταν οι 9 και αργότερα όταν ανακαινίστηκε το γήπεδο πήγαινα στη θύρα 2. Από κοντά, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι έχω δει έναν αγώνα του Κυπέλλου με τον Ηρακλή που είχε ένα μεγάλο σκορ. Τώρα δεν μου έρχεται, στο ΆΚΑ. Το ΆΚΑ μεσοβδόμαδα, αλλά δεν ήταν το θέμα το μεγάλο σκορ. Το θέμα ήταν ότι ήταν πολύ ωραίος ο αγώνας. Ήταν ο Βαζέχα που είχε έρθει και πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί μπορεί να μπερδεύω λίγο τις περιόδους στο κεφάλι μου. Λοιπόν, τον γκολ που πρέπει να έχω πανηγυρίσει περισσότερο, κόλλησε τώρα, με την Μπρι στο ΆΚΑ, πεζόταν η πρόκριση για τη συνέχεια του Champions League. Νομίζω ότι προηγηθήκαμε νωρίς, άσχετο το ότι ακολούθησε και αποκλειστήκαμε. Σίγουρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν αλλάζω θέση. Αυτό είναι σίγουρο. Μένω εκεί, είτε πήγαινα στο γήπεδο με το φίλο μου το Λάμπη, είτε με οποιονδήποτε, έχω πολύ συγκεκριμένη θέση, δεν κουνιέμαι. Καμιά φορά ούτε στο ημίχρονο δεν κουνιέμαι, ανάλογα με τη ροή του αγώνα, είναι και το πώς συμπεριφέρομαι, αλλά συνήθως δεν κουνιέμαι. Θα έλεγα ότι το αντίθετο κάνω εγώ καζούρα σε αυτούς, γιατί όπως ξέρετε σπανίζουν οι νίκες μας. Τα τελευταία χρόνια οπότε έχει πιο μεγάλη αξία να κάνω εγώ κατζούρα σε αυτούς παρά αυτοί σε μένα. Σύνθημα που λάτρεψα, πολύ ευφυές, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να υποθεί. Αφορούσε το Βοτανικό και όταν πρωτοακούστηκε και όταν έγιναν εκείνες οι ενστάσεις με τους κορμουράνους. Ίσως κάποιοι να καταλάβει τι λέω.